Οφείλω να επισημάνω ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό εκκρεμεί ποινική υπόθεση στο δικαστήριο. Πρέπει επίσης να σημειώσω ότι η ποινική φύλακα ήταν ορισμένη σήμερα για ακρόαση στο δικαστήριο και ότι το υποαναφορά βίντεο αποτελεί μαρτυρικό υλικό. Η δημοσιοποίησή του δυνατόν να επηρεάσει την πορεία εκδίκασης της υπόθεσης. Γι' αυτό η δημοσιοποίησή του ίσως να συνιστά παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία. Όσον αφορά τις καταγγελίες της κυρίας Χαραλαμπίδου, αναφορικά με τη ζημιά που υπέστη ο δεσμοφύλακας, το θέμα έχει απασχολήσει το Ιατροσυμβούλιο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Μαθήματα διαφάνειας ενός σωστού υπουργού, δεν μπορώ να αποδεχτώ από βουλευτές ενός κόμματος το οποίο όταν ήταν στην κυβέρνηση συγκάλυπταν τα όσα απαράδεκτα συνέβαιναν στις φυλακές, μήπως αυτά τσαλάκωναν την εικόνα τους. Τα περιστατικά τα έχουμε συζητήσει πριν ένα χρόνο, όταν συνέβη και το περιστατικό, πριν 6 μήνες, όταν επανήλθε ξανά το περιστατικό στην δημοσιότητα. Δεν θα συζητούμε κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες το ίδιο περιστατικό. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για μένα είναι η διαρροή του βίντεο, το οποίο θεωρώ ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παραβιάζει κάθε κανόνα ασφάλειας των φυλακών. Φαίνονται πρόσωπα τόσο δεσμοφυλάκων όσο και κρατουμένων. Τους εσωτερικούς χώρους της κλειστής φυλακής. Είναι απαράδεκτη και καταδικαστή αυτή η ενέργεια. Γι' αυτό είχα ζητήσει χθες γραπτός από τον αρχηγό αστυνομίας να διατάξει άμεσα έρευνα. Πράγμα το οποίο έγινε. Ζητώ επίσης από την αστυνομία τη διαγραφή του βίντεο από το διαδίκτυο, καθότι τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας. Για μας τα θέματα ασφάλειας στην Ποταμίδη είναι υψίστης σημασίας. Όχι μόνο για τη δική μας φυλακή, αλλά για κάθε φυλακή στον κόσμο. Είναι στις προτεραιότητες. Και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αυτή την ελαφρότητα και στα πλαίσια που... Αντιλαμβάνομαι την αδυναμία αυτή να μπει επί της ουσίας του θέματος. Όντως, αυτό το θέμα το ανοίξαμε μόλις έγινε ο ξυλοδαρμός. Και εδώ και 7 μήνες υπάρχει... Δεν καταλήγουμε πουθενά. Και πρέπει να σας πω το εξής. Κύριε Αριστοτέλους, έφυγε να σας απαντήσει πώς εν ώρα καθήκοντος ένας εργαζόμενος βρέθηκε με 11 βαρυτινίτες να διακινείται, να δέχεται επίθεση, να χρηστεύεται το πρόσωπο του. Δεν μας είπε ποτέ ούτε η αστυνομία, ούτε η κυρία Αριστοτέλους, γιατί η ίδια δεν ζήτησε διερεύνηση από την αστυνομία του συγκεκριμένου περιστατικού. Φυλακές όταν ήθελε να προβάλλει το έργο του Υπουργού και άφησαν τα κανάλια μέσα να πάρουν εικόνες. Οπότε τι μου λέει τώρα κυρία Αριστοτέλους, ότι δημοσιοποιήθηκε ένας κενός χώρος. Δεν πρέπει από προσανατολισμό. Πρέπει να απαντήσουν. Έτσι εξέτουν σε κίνδυνο τους δεσμοφύλακες. Ένα με 11 καρατούμενους.